Το, επειδή είπαμε ότι είστε και βουλευτής, πώς σκέφτεστε να παραιτηθείτε, κύριε Δρίτσα? Προς το παρόν δεν θα παραιτηθώ. Στην ώρα του θα γίνει και αυτό. Α, σκέφτεστε να το κάνετε? Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε. Μόνο τα λέτε στην ώρα του, τι εννοείτε? Η απόφαση για να συμμετάσχω ως υποψήφιος δήμαρχος στον Πειραιά δεν είναι απόφαση συγκυριακή. Και αυτή τη στιγμή το λοιπόν. Πιστεύετε δηλαδή, το εννοείτε, ή είναι ένας υποψήφιος για να έχει το κόμμα κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα? Όχι, το αντίθετο, αυτό το θέλω να πω. Επομένως, αυτή τη στιγμή η απόφαση για το αν θα παραιτηθώ ή όχι θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις ευθύνες που έχω μέχρι τώρα και που πρέπει να τις προχωρήσω, γιατί ναι, είμαι χρεωμένος με πολλές ευθύνες. Πάντως είναι στη σκέψη σας, λέτε? Είναι στη σκέψη μου, βέβαια. Αλλά αυτό θα γίνει στην ώρα του. Εντάξει, τώρα η ερώτηση δεν σας αφορά, γιατί είναι γνωστό ότι είστε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση με σταθερή παρουσία και μέσα από τη δημοτική παράταξη στο λιμάνι της Αγωνίας. Αλλά πολλοί λένε ότι η εμφάνιση κεντρικών κομματικών πολιτικών στελεχών στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης περιέχει και ένα είδος υποκρισίας, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, από την άποψη ότι τα κόμματα που το πράττουν, και αναφέρονται και ιδιαίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε να βάλει και κορυφαία του στελέχη σε ορισμένες περιοχές, θέλουν να υποβαθμίσουν τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και άρα και τη συζήτηση για τα προβλήματα των περιοχών ή των πόλεων, και να υπογραμμίσουν περισσότερο τον κεντρικό πολιτικό χαρακτήρα που έχει, κατά τη γνώμη του, η μάχη αυτή των εκλογών. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Θα σας πω ότι ο κεντρικός πολιτικός χαρακτήρας αυτών των εκλογών, είτε για τους δήμους είτε για τις περιφέρειες, ενσωματώνει με τον πιο έγκυρο τρόπο τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Τι θέλω να πω? Έχουμε μπροστά μας σε εξέλιξη την ανάγκη και την προσδοκία της ελληνικής κοινωνίας για μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τις μνημονιακές πολιτικές, σε σχέση με τη λιτότητα, σε σχέση με όλα όσα καταδυναστεύουν και καταστρέφουν τη χώρα μας. Στην αυτοδιοίκηση αυτό έχει εκφραστεί με πολύ έντονο τρόπο. Όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ρίχνω στη μάχη στελέχη και που μέχρι τώρα ήταν βουλευτές ή οτιδήποτε, πρώτη γραμμή, ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι για να έρθει η μεγάλη αλλαγή δεν αρκεί μόνο η διεκδίκηση της κυβέρνησης, χρειάζεται να υπάρξουν και μεγάλες αλλαγές στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά αυτό όμως είναι το νόημα της μάχης που δίνουμε. Ξέρετε, ο Πειραιάς για παράδειγμα έχει ανοιχτά μέτωπα και σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, λιμάνι, λέτε, ναι, και σε σχέση με την ανασύνταξη και αναδιοργάνωση της παραγωγικής του βάσης. Είστε αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού? Δηλαδή αν είναι ο Δρίτσας αύριο δήμαρχος του Πειραιά, θα αντιτεθεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση? Τι έχουμε ένα κομμάτι? Γιατί υπάρχει και θέμα επέκτασης και τα λοιπά. Αντίθετες όλες οι παραγωγικές τάξεις στον Πειραιά, είναι αντίθετες. Εσείς λέω αφήστε τις παραγωγικές τάξεις. Εγώ ρωτάω τον υποψήφιο δήμαρχο. Θα είσαστε απέναντι? Απολύτως. Απολύτως. Έτσι κι αλλιώς. Το λέω γιατί πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί θα συζητήσουμε και για τα θέματα της υπογειοποίησης. Θα συζητήσουμε για το τραμ, για το μετρό, για τις μονοδρομήσεις. Ο δήμαρχος Ωνίν αυτά υπόσχεται. Για όλα θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Αλλά να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα σε αυτό το επίπεδο που λέγατε πριν. Έτσι όπως το λέτε όμως, σε πολλούς μοιάζει να είναι η ίδια αντίληψη λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το παρελθόν. Δηλαδή στην ουσία το μακρύ χέρι του κράτους. Πώς λέγανε παλιοί? Η κυβέρνηση, ας πούμε, είναι Νέα Δημοκρατία. Βγάλαμε εμένα που είμαι υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα έχω τις άκρες με την κυβέρνηση και θα πηγαίνουμε καλύτερα και θα έχω και λεφτά, ναι, και θα με προσέχουν κτλ. Είναι όμως έτσι, δηλαδή, μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν είναι σε συμφωνία με την κεντρική πολιτική? Για μας οι Δήμοι πρέπει να γίνουν τοπικές κυβερνήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο, με αυτοτέλεια και με πλήρη ανεξαρτησία από την κεντρική κρατική διοίκηση. Και λεφτά? Και με... Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Πάλι στο μακρύ χέρι, αναγκαστικά θα πλώνετε χέρι. Εδώ είναι εκτός αν έχετε αυτόνομους πόρους, αυτό, δηλαδή. Από αυτό επίσης, εδώ ακριβώς είναι αυτό το δίπολο. Για να αλλάξουμε την αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξουμε και το συνολικό πολιτικό πλαίσιο της χώρας. Αλλά σου λέει ο άλλος, γιατί ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να... Ο Καλλικράτης δεν βοηθάει καθόλου στην ανεξαρτησία και στην αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης.
κάνει την αυτοδιοίκηση εξάρτημα. Μα γι' αυτό δεν πρέπει να αλλάξουμε τον Καλλικράτη. Ναι. Τον Καλλικράτη θα τον αλλάξει μια κυβέρνηση. Αυτή είναι η σχέση, λέτε, των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται όμως ένας πολίτης και μπορεί να σας πει: εντάξει, παιδιά, ωραία. Εγώ έχω μια πολιτική συμφωνία, ας πούμε, με τον κύριο Δρίτσα. Αλλά λέω: καλός ένας πολιτικός στέλεχος, μια χαρά. Πολύ ωραίος είναι ο άνθρωπος. Αλλά έχω έναν άλλον που είναι σε άλλη. Δεν είναι σε παράταξη, είναι σε άλλη παράταξη. Όμως ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ικανό στα δημοτικά. Ξέρει τη δουλειά πολύ καλά. Τώρα το λέω το όνομά σας, εσείς δουλεύετε στα δημοτικά και τα ξέρετε. Αλλά λέω τώρα, ως παράδειγμα σας φέρνω. Και γιατί να μην ψηφίσω με βάση την πολιτική παύλα κομματική και να μην ψηφίσω με βάση την ικανότητα, τις ιδέες, το πρόγραμμά του, το σχέδιό του για την πόλη. Τα κριτήρια είναι πάντα πολλά. Να. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ό,τι θέλει ο λαός στο τέλος τέλος. Ναι, δεν θα χειραγωγήσουμε εμείς την συνείδηση της κοινωνίας και του κόσμου. Τα κόμματα και οι παρατάξεις, οι αυτοδιοικητικές και τα πρόσωπα οφείλουμε να καταθέσουμε προτάσεις στην κρίση του λαού. Πολύ. Επί του προκειμένου, στην κρίση του Πειραιώτη. Μπορείτε του να μας πείτε τις δικές σας, κύριε Δρίτσα, γιατί ναι, ο Πειραιώτης θέλει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, ήρθε προχθές εδώ ο κύριος Μιχαλολιάκος, είπε 5 συγκεκριμένα πράγματα ο άνθρωπος. Κρίνεται βέβαια και γιατί είναι δήμαρχος, αλλά θα κριθεί και για αυτά που λέει. Εσείς τι θέλετε να αλλάξετε στον Πειραιά? Κοιτάξτε, να δείτε. Πριν ένα χρόνο περίπου, ίσως λίγο λιγότερο, ο κύριος Μιχαλολιάκος κάλεσε τους βουλευτές του Πειραιά για να μας παρουσιάσει τα σχέδιά του και το πρόγραμμά του που ήθελε να δρομολογήσει. Ναι, ναι. Του είπα τότε, δήμαρχε, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τα 3/4 των όσων μας παρουσιάζεις είναι το πρόγραμμα του λιμανιού της Αγωνίας από το 2006. Όχι ένα πρόγραμμα αφηρημένο, μελετημένο, παρουσιασμένο και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην πόλη με επίσημες εκδηλώσεις, κοστολογημένο τότε σε μεγάλο βαθμό. Μου λέει, α, δεν το ξέρα. χαίρομαι κι εγώ. Του λέω, κοίτα, η διαφορά είναι ότι το λιμάνι της Αγωνίας κι εγώ τότε, όταν το θέταμε αυτό, λέγαμε ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα δεκαετίας, που μεγάλων αλλαγών, πρέπει να το ξεκινήσει κανείς συστηματικά και σοβαρά και ας το καρποθεί ένας άλλος δήμαρχος που θα έρθει μετά. Ναι, αλλά άμα το κάνει ο Μιχαλολιάκος, εσείς τι θα κάνετε? Μην αφού λέτε το κάνεις, ότι έχει το πρόγραμμά σας, κάντο, γιατί κάντο, θα το κάνετε εσείς? Κάντο δήμαρχε, και του είπαμε, εμείς, ξεκίνα, ναι, αλλά κάντο με προοπτική. Μην το κάνεις για προεκλογικούς λόγους. Το έκανε, άρχισε να το υλοποιεί. Φοβάμαι ότι, χωρίς να ισοπεδώνω τα πράγματα, ότι στον πειρασμό έχει ενδώσει. Πολλά από αυτά είναι ατάκτως ερημένα. Δηλαδή, για ποια μιλάτε, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα, τι είναι αυτά, για ποια, σε ποια αναφέρεστε? Δείτε, έχουμε μπροστά μας επιτέλους τις εξελίξεις για τις υποδομές τις συγκοινωνιακές του Πειραιά. Μετρό, συμφωνούμε, πρωτοστατήσαμε, όχι απλώς συμφωνούμε, πρωτοστατήσαμε. Στη χάραξη του Τραμπ, δυστυχώς, παρενέβησαν παράγοντες που έκαναν την συγκεκριμένη χάραξη που τελικά θα υλοποιηθεί πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν αρχικά. Μάλιστα. Λιγότερη λειτουργική. Έχουμε μια κριτική, αυτό δεν μας κάνει όμως να είμαστε αντίθετοι. Έχουμε πρωτοστατήσει. Ερχόμαστε λοιπόν στα συνοδά έργα, όπως είναι τώρα οι μονοδρομήσεις. Αποφασισμένο και σχεδιασμένο από το 2006, έχουμε καταθέσει μια πλήρη μελέτη και εμείς για τις μονοδρομήσεις. Δεν έχετε αντίρρηση, αυτό είσαστε και εσείς σύμφωνοι. Δεν έχουμε καθόλου αντίρρηση. Υπάρχουν όμως οι δυνατότητες σύμπτωσης. Είναι όριμη ανάγκη. Θα δούμε, κοιτάξτε, οι μονοδρομήσεις πάντα φέρνουν μια αναστάτωση. Και μπορεί να έχουν γίνει και λάθη. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Εμείς θέλουμε θετικά να δούμε την υπόθεση των μονοδρομήσεων, αλλά βέβαια και πρέπει να δούμε στην εφαρμογή τα τυχόν λάθη. Η υπογειοποίηση, να υπάρχει, η υπογειοποίηση είναι μια διεκδίκηση ετών, η οποία έχει ακυρωθεί προς το παρόν. Αυτή η διακήρυξη προχθές, που με μεγάλη ευκολία είπε, υποτίθεται ότι έκανε ο δήμαρχος, κέρδισε από τον κύριο Σαμαρά, είναι λόγια κενού περιεχομένου. Πρέπει να επανέλθει το ζήτημα. Η Τραμ και το Μετρό έχουν βγάλει από το σχεδιασμό την υπογειοποίηση και επομένως δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε, ενώ ήταν μέσα
στον αρχικό σχεδιασμό. Και θέλετε εσείς την υπογειοποίηση, επομένως. Το είναι από τα βασικά σχέδια των υποδομών τώρα, καινούργιο. Όχι, όχι, τώρα. Διαλέγουμε για να ακούγεται καλά. Σε όλα αυτά έχουμε πρωτοστατήσει. Σα κοίταξε που πήγε ο κύριο Σαμαρά προχθέ στον κύριο Μιχαλολιάκο, σα ενόχλησε. Κοίταξε να δείτε, ο κύριο Μιχαλολιάκο, αν και δεν θέλω πραγματικά, εμεί θέλουμε να επικοινωνούμε με τον πειραϊκό λαό και σε σχέση με το πρόγραμμα που πρέπει. Αλλά ο κύριο Μιχαλολιάκο λέει και ξαναλέει ότι κόμμα του είναι ο Πειραιάς. Και ξαφνικά δεν ξέρω. Όλοι έτσι λένε υποψήφιοι. Συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτό ακούω. Ανεξάρτητοι όλοι δηλώνουν. Κανένας δεν είναι με κόμμα. Η μεγάλη επιτυχία της παρουσίασης των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στο Ακροπόλ προχθές. Το είδαμε, ναι, παρακολουθήσαμε. Το γεγονός ότι έχει εσωτερικά προβλήματα. Τι νόημα είχε το κατέβασμα του κυρίου Σαμαρά. Στήριξε, τι νόημα. Κομματική όταν, στήριξε. Όταν ο δήμαρχος. Εσείς τι νόημα είχε που πήγατε στον κύριο Τσίπρα και πανηγύριζε τον λιμάνι, θα σας πει ο άλλος. Αν το κόμμα του κυρίου Μιχαλολιάκου είναι ο Πειραιάς, τότε αρχηγός αυτού του κόμματος είναι ο Σαμαράς. Όχι, αλλά ανήκει και σε ένα κόμμα, κύριε Μιχαλολιάκος, δεν αρνείται αυτό ότι είναι δεξιός ο άνθρωπος. Δεν λέει, παιδιά, είμαι αντρασία. Έχει παρατηθεί αλλά, το, έχει κατέβηκε βέβαια, και του έδωσε το χρήσμα. Έχει φύγει κατέβηκε και του έδωσε το χρήσμα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δικό του θέμα. Εγώ δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό. Mm-hmm. Απλώς για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Ο Δήμαρχος έχει λειτουργήσει πολλές φορές ως κομματάρχης. Κάθε μια φορά τη βδομάδα που μιλάει στο κανάλι 1, όλο αυτό το διάστημα, η μισή εκπομπή του, η μισή παρουσία σου είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ευρύτερες δυνάμεις θα επιδιώξετε να συσπηρώσετε γύρω από το ψηφοδελτίο σας. Ευρύτερες δυνάμεις, λέω, θα επιδιώξετε να συσπηρώσετε γύρω από το ψηφοδελτίο σας. Ή να γίνεται ευρύτερη. Απευθύνετε και σε άλλα κόμματα από το χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, δεν ξέρω. Δείτε, δεν θα είναι κάνουμε, πονηρή ερώτηση δεν με την κεντροαριστερά και θα σας κάνουμε κι άλλη μετά. Κορυφής, ναι. Όχι. Όχι. Θα επιμείνουμε στην αυτοδιοικητική συσπήρωση, mm-hmm. γιατί έχουμε 15 χρόνια παράδοση και ιστορία. Mm-hmm. Και έτσι κινούμαστε. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τα ψηφοδέλτια του λιμανιού της Αγωνίας στη διαδρομή των χρόνων τα έχουν υποστηρίξει πολλές και διαφορετικές δυνάμεις πολιτικές. Mm-hmm. Σε αυτό είμαστε ανοιχτοί. Αλλά η ίδια η σύνθεση του ψηφοδελτίου mm-hmm. θα γίνει με κριτήρια εντιμότητας, συνέπειας, κοινωνικής προσφοράς και παρουσίας και όχι με την στενή κομματική ένταση. Ίσως βάζετε άλλα κριτήρια, συγγνώμη Δημήτρη τώρα όμως, γιατί η ερώτηση γι' αυτό έγινε, για να ακούσετε την απάντηση και έχει συνέχεια που λένε. Εσείς βάζετε λοιπόν ορισμένα κριτήρια που θα μου επιτρέψετε να πω είναι πιο πολύ αυτοδιοικητικά και λιγότερο κεντρικά πολιτικά. Δηλαδή δεν άκουσα το αντιμνημονιακό τώρα σε αυτά που είπατε. Προφανώς το αντιμνημονιακό έχει τεράστια σημασία. Είναι ζήτημα πολιτική συνέπεια. Το λέω. Δεν το λέω γιατί πώς μπορούμε, για παράδειγμα. Λέω για τα κριτήρια που τίθεται. Το αντιμνημονιακό. Πώς μπορούμε, για παράδειγμα, να μιλήσουμε. Και τώρα όλοι οι αντιμνημονιακοί έχουν γίνει. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε. Και τον Μιχαλολιάκο που ρωτήσαμε, λέει αντιμνημονιακό είμαι. Μακριά από το μνημόνιο. Όχι, εννοώ. Είναι κέρια ερώτηση αυτή. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για την αυτοδιοίκηση όταν οι μνημονιακές πολιτικές οδήγησαν στην αποψήλωση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων. Mm. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Πειραιά τα πιο ικανά στελέχη από, από τους εργαζόμενους, το δυναμικό του, ναι. Σιγά σιγά έχουν φύγει, αποψηλώνονται οι υπηρεσίες, δεν αισθάνονται ασφαλείς οι εργαζόμενοι, δεν ξέρουν την επόμενη μέρα τι θα τους συμβεί. Δουλεύει ο Δήμος με διμηνίτες, τριμηνίτες, πενταμηνίτες. Αυτό είναι μια μνημονιακή πολιτική. Είναι δυνατόν να τη συνεχίσουμε και να μην είμαστε αντίθετοι. Πρέπει να κλείσουμε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ. Εσείς τι θα θεωρήσετε επιτυχία για το κόμμα σας, γιατί εμφανίστηκαν και κάτι αριθμίες σε πολλές περιπτώσεις, σε κορυφαίες τέλος πάντων. Εάν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πειραιά, χάσει την Αθήνα, χάσει τη Θεσσαλονίκη, χάσει τις μεγάλες περιφέρειες. Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό είναι ένα στοίχημα που το αναλαμβάνουμε, όχι σας είπα και πάλι με στενή κομματική λογική. Ναι. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα των καιρών. Το λέω γιατί το έχετε θέσει ως δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα ισχύει και για τις δημοτικές ή το μεταθέτετε για τις ευρωεκλογές. Το δημοψήφισμα δεν εξαντλείται στην ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άλλωστε δεν ζητάμε ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, ζητάμε ψήφο στους προτινόμενους. Πρόσωπα και συσπηρώσεις αυτοδιοικητικές. Mm. Αλλά αυτό το δημοψήφισμα είναι δημοψήφισμα για την επιτάχυνση των ρυθμών της μεγάλης αλλαγής. Μάλιστα. Αυτό είναι το δημοψήφισμα. Κλείνουμε, παιδιά, να κλείσουμε μια ερώτηση ακόμα. Επιτρέψατε να σας δώσω
το φετινό ημερολόγιο του Λιμανιού της Αγωνίας. Δεν είναι χρηματισμός, είναι καλό δώρο. Κάθε χρόνο. Γιατί δεν είμαστε καινούργοι στην πόλη. Ημερολόγιο 2014, δείτε το. Το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είστε εσείς το κομμάτι που λείπει εδώ του Πάζλ είστε εσείς. Για να βγάλω ένα κομματάκι. Ναι, εδώ γι' αυτό λοιπόν, επειδή εσείς δεν είστε καινούργοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. 15 χρόνια το λιμάνι της Αγωνίας. Συστηματικά και καθημερινά. Προκάλεσε εντύπωση. Μεσημέρι, βράδυ. Και η ερώτηση δεν είναι προβοκατόρικη, να το πω έτσι. Προκάλεσε εντύπωση το ότι υποστηρίχθηκαν υποψηφιότητες που ούτε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν, όπως κατηγορήθηκαν, ούτε σχέση με την πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ και τις προτάσεις του. Και μιλάω για την, δεν κρύβομαι, για την υπόθεση του κ. Βουδούρη. Δηλαδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε γνωστός για τις σχέσεις σας με το χώρο της αριστεράς χρόνια τώρα. Από τα νιάτα σας. Είστε ένας άνθρωπος που είστε γνωστός επίσης για τις σχέσεις σας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να σας προσάψει κανείς λέξη για τη συνέπεια. Επομένως, τι ερώτηση θα σας κάνω για την πρότασή σας και για την παρουσία σας. Όμως θέλω να με εξηγήσετε πώς συμπίπτει ο Δρύσας με το Βουδούρη. Σε ποια κοινή αντίληψη. Στις περιφέρειες δεν είναι τα ίδια κριτήρια. Οι περιφέρειες έχουν μια ευρύτερη λειτουργία που ξεφεύγει από αυτό που λέμε πρώτη εξουσία κοντά στον πολίτη. Ναι. Έχει με περισσότερο επιτελικό ρόλο η περιφέρεια σε ζητήματα σχεδιασμού ευρύτερης κλίμακας. Το ότι είναι ένας υποψήφιος που δεν είναι ευθέως αυτοδιοικητικός δεν σημαίνει ότι όλη η συσπήρωση που συγκροτείται γύρω από αυτό το πρόσωπο δεν έχει αυτοδιοικητικές ρίζες και παρουσίες. Αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Κύριε, κλείσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρύσα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.